Αγορά ύδατος από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με ένα πρόσθετο ποσό 8,5 εκατομμυρίων. 5 εκατομμύρια επιπρόσθετα για τα κλιματιστικά στα σχολεία μας. Επιχορήγηση οικομήστρων σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης και σε μαθητές ή φοιτητές υπεραστικών διαδρομών 4,3 εκατομμύρια. Επιχορήγηση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 3 εκατομμύρια. Χορηγία προς το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου 2 εκατομμύρια. Κάλυψη των αναγκών του τμήματος δασών που προέκυψαν για αντιμετώπιση των πυρκαγιών 1,7 εκατομμύρια και 33 άλλα εκατομμύρια για έκτακτες ανάγκες και άλλα μικρότερες ανάγκες. Με τον λόγο τροποποιητικών προϋπολογισμών και δεδομένου ότι είναι ισοσκελισμένος, δεν προκύψει αλλαγή στο δημοσιονομικό μας ισοζύγιο. Λοιπόν, ο Υπουργός μας ενημέρωσε για το τι λαμβάνει ο τροποποιητικός προϋπολογισμός στο νομοσχέδιο.